Μαζί μας ο Δημήτρης Κούνας. Δεν χρειάζεται συστάσεις, όλοι το γνωρίζουμε. Πρόσφατα ανακοινώθηκε και η συνέχιση της συνεργασίας με τον Μπας Νάξου. Με αφορμή λοιπόν αυτό, έχουμε την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια έτσι και να αναφερθούμε και στη χρονιά που πέρασε και σε αυτή που έρχεται ο coach. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βέβαια για σένα δεν έχει σταματήσει η χρονιά, θα πρέπει να πούμε ότι οι προπονήσεις συνεχίζονται. Ναι, έτσι, κάνουμε να... κάθε μέρα εδώ με τα παιδιά. Με το K17 και οι μεγάλοι κάποιοι έρχονται. Για να μην μείνουμε και πίσω για την καινούργια χρονιά, γιατί ήδη μείναμε πίσω. Coach, σημαντικό που έτσι συνεχίστηκαν και δόθηκαν κάποιοι αγώνες που ξαναμπήκαν τα παιδιά στην προπόνηση. Έτσι για να αρχίσουμε από την προηγούμενη χρονιά. Ναι, θα ήθελα να πω ότι ενώ την προηγούμενη χρονιά αφήσαμε κάτι πολύ ωραίο, το οποίο άρχισε να μου αρέσει και εμένα, γιατί τους 2-3 μήνες έβλεπα τα παιδιά ότι είχαν αφημιώσει αυτά που δουλέψαμε όλο το καλοκαίρι μαζί. Και την ώρα που βλέπαμε κάτι πάρα πολύ καλό, ήρθε η πανδημία και έγινε μετά το lockdown και σταματήσαν όλοι. Μείναμε πολύ καιρό, όχι μόνο εμείς, σε όλη την Ελλάδα έχει γίνει αυτό. Γι' αυτό πήραμε και την απόφαση με τη διοίκηση να συνεχίσουμε αυτούς τους μήνες έστω λίγο και να σταματήσουμε ένα 15ήμερο πρωτού αρχίσει η καινούργια προετοιμασία, για να μπουν τα παιδιά σε μια σειρά και να είναι πιο έτοιμα και να μην υπάρχουν και τραυματισμοί όταν θα αρχίσουμε να μπούμε στο στάδιο της προετοιμασίας. Προλάβατε να πάρετε κάτι από την προηγούμενη χρονιά, εκτός από αυτό που είπατε, τη βελτίωση των παιδιών, έτσι πήρατε μια εικόνα, γιατί τρεις αγώνες νομίζω παίξατε. Τέσσερις αγώνες, πέντε πόσο ήταν. Εκείνο που μου άρεσε είναι ότι σε κάποια πράγματα που δουλέψαμε σε θέματα τακτικής τα είδα στο γήπεδο και μου αρέσανε και πιστεύω να άρεσε και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Μπας Νάξου. Είδα κάποια πράγματα τεχνικοτακτικής που βγαίνανε στο γήπεδο, αλλά όπως είπα δεν μπορέσαμε να δούμε λίγο παραπάνω. Πιστεύω να τα δούμε φέτος. Γι' αυτό δουλεύουμε και τώρα από τόσο νωρίς, να αφομοιώσουμε και κάποια πράγματα και να μπούμε πιο έτοιμοι στο στάδιο της προετοιμασίας. Είπατε ότι ξεκίνησε και σας άρεσε όλο αυτό που γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι η ανανίωση σας βάζει τους στόχους ακόμα ψηλότερα φέτος. Ναι, κοίταξε, κακά τα ψέματα. Εγώ αυτά τα χρόνια που δουλεύω είχα μάθει διαφορετικά. Έμεινα εδώ γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι στη διοίκηση και ονομάζω τον πρόεδρο, τον Φρέντι, τον Κουτελιέρη, που είναι άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει αυτό που κάνουν και δεν αφήνουν να πέσει και τίποτε κάτω και λύουν όλα τα προβλήματα αμέσως, θα έλεγα. Και γι' αυτό πήρα και την απόφαση να είμαι εδώ μαζί τους. Είχαμε πει και πέρυσι ότι είναι και πρόκληση, έτσι, ο Μπας Νάξου. Γιατί και τις συνηθίσεις σε υψηλότερο επίπεδο. Οπότε, άρα θα δείτε κι εσείς τη βελτίωση μέσα από ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε ένα επίπεδο α και να ανέβουν παραπάνω και μικρά παιδιά. Ναι, εξάλλου τους δίνεται μια ευκαιρία και πιστεύω ότι και στα χρόνια που έπαιζα και εγώ θα πάω λίγο τώρα που είχαν κάποιες φωτογραφίες που ήταν 100 παιδιά, 3-4 παιδιά παίξαν ποδοσφαιρό. Γιατί κακά τα ψέματα πρέπει να στρέψεις πολύ, να κάνεις προπόνηση, αλλά αυτοί που θα πάνε σε μεγαλύτερο επίπεδο θα πρέπει να το επιδιώξουν. Να είναι καθημερινά προπονήσεις, να τα δίνουν όλα και πρώτο μέρημα είναι πώς θα μπορέσουν να παίξουν σε πιο μεγάλο επίπεδο ποδόσφαιρο. Και εγώ πιστεύω ότι αν το έχουν αυτό θα το αποκτήσουν. Και η K17, ο συνδυασμός K17 και ανδρικού. Ο συνδυασμός, κοίταξε να δεις, για μένα η άποψή μου είναι ότι η K17 δεν υπάρχει. Δηλαδή η K17 τώρα αν δεν παίζεις α τοπικό 17 χρονών, πώς θα παίξεις σε μεγαλύτερο επίπεδο. Θα πρέπει αυτοί που είναι K17 να παίζουν και στο ανδρικό. Για μένα, έτσι το βλέπω εγώ. Πρέπει να είναι έτοιμοι. Έχει κάποια παιδιά εδώ 17-18 χρονών παίζουν Super League. Και έτσι πρέπει να είναι. Άρα θα δούμε ένα ανανεωμένο Μπας Νάξου. Ναι, κοιτάμε να κάνουμε, όπως έχω μιλήσει και με τη διοίκηση, κάποιες μεταγραφές ώστε να ενδυναμώσουμε την ομάδα. Κάποια παιδιά που θέλουν να έρθουν στο Μπας Νάξου. Μαζί με τα νέα παιδιά αυτά που δουλεύουμε, θα δουλέψουμε και όλο το καλοκαίρι και τα περσινά παιδιά που ήταν. Και στόχος μας είναι να κάνουμε ένα σύνολο πολύ καλό με έμπειρους και νέα παιδιά
και να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Να μπορούμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Να έχουμε μια ομάδα καλή. Κότσι, πόσο κακό έκανε όλη αυτή η αποχή. Πόσο? Πόσο κακό έχει κάνει όλη αυτή η αποχή. Κακό έκανε σε όλους μας. Και σε μένα και στους προπονητές θα τα πω και στους ποδοσφαιριστές, σε όλο τον κόσμο που βλέπει ποδόσφαιρο και ειδικά εδώ στα νησιά. Έκανε πολύ κακό θα λέω και εκείνο που θα πρέπει να δούμε τώρα είναι να μην ξαναφτάσουμε σε αυτό το σημείο και θα πρέπει κάποιοι οποίοι, η άποψή μου είναι αυτή, που δεν έχουν κάνει τα εμβόλια, να κάνουν τα εμβόλια ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα. Στη Γενική Συνέλευση της Ψυχικής Κυκλάδων αυτό τέθηκε από αρκετούς παράγοντες και μάλιστα κάποιοι είπαν να γίνει και υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στα παιδιά τουλάχιστον, στους αθλητές και στους ποδοσφαιριστές και στους παράγοντες που μπαίνουν στα γήπεδα. Ναι. Συμφωνείτε? Ναι, συμφωνώ. Εγώ το έχω κάνει το εμβόλιο. Τώρα εντάξει, αυτοί που δεν συμφωνούν, δεν θα. Καθένας κάνει αυτό που νομίζει. Αλλά η άποψη δική μου, την είπα και προηγουμένως, είναι ότι πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο για να αποφύγουμε κάποια πράγματα. Διότι εξάλλου τα περάσαμε και βλέπαμε θάνατοι πόσο ήταν και τα λένε κάθε μέρα οι γιατροί. Και πρέπει να ακολουθήσουμε, εγώ πιστεύω, αυτό το μοτίβο, να πάμε εκεί, στον εμβολιασμό. Μόνο έτσι πιστεύω ότι θα φύγει. Κότσι, είδαμε και στη διοίκηση του Πασναξούνα κατά τη διάρκεια της πανδημίας έτσι να οργανώνεται, να ενισχύεται, να μπαίνουν κάποια νέα άτομα μέσα. Νομίζετε ότι έχει μέλλον αυτό το σωματείο? Με τις κινήσεις που γίνονται, οπωσδήποτε έχει μέλλον. Αυτά τα παιδιά που τα ξέρω, πιστεύω ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Εξάλλου πιστεύω ότι εκείνο που θα πρέπει να δούμε πρώτα είναι να μην πετάνε τα μυαλά μας, να είμαστε προσγειωμένοι, να δουλέψουμε πάνω στα παιδιά που έχουμε, στα νέα τα παιδιά που δουλεύει και ο Πέτρος ο Μαράκης από πίσω και έρχονται σιγά σιγά τα παιδιά και ανεβαίνουν πάνω, ώστε να έχουμε μία ομάδα με δικούς μας παίκτες και σιγά σιγά να την πλαισιώνουμε με κάποιους παίκτες με λίγες μεταγραφές απ' έξω, ώστε σε βάθος χρόνου, σε 2-3 χρόνια παράδειγμα, να έχεις μια ομάδα με 10, 12, 15 παίκτες, όσο είναι πιο πολύ, τόσο πιο καλά. Να λες ότι θα πάρω μόνο 3-4 παίκτες και να κάνω αυτό που θέλεις. Αλλά πρώτα όμως πρέπει να φτιάξεις για να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Εσείς που έχετε παρακολουθήσει όλα τα τμήματα, το πας να πεις, νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτό? Νομίζω ότι έχει παιδιά, τα οποία όμως θέλουν δουλειά. Θέλουν να δουλέψουν. Όπως και αυτή τη στιγμή υπάρχουν παίκτες στη δική μας την ομάδα που εγώ μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά έχουν κάποια κενά σε θέματα τεχνικοτακτικής, στα οποία σιγά σιγά αν τα δουλέψουν, θα πιστεύω ότι θα δώσουν κάτι παραπάνω. Πολύ παραπάνω θα λέω. Κότσι, το χειμώνα δεν παρακολούθησες τις εθνικές κατηγορίες, τη Σαντορίνη που αγωνίζονταν εδώ, Μανεξιακό, τη Μύκονο που ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ένα σχόλιο για αυτές τις ομάδες? Θα έλεγα ότι είδα κάποιες ομάδες. Να ξεκινήσω από τη Σαντορίνη να πω δύο κουβέντες. Είδα τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μεγάλη προσπάθεια να κάνουν κάτι καλό για τη Σαντορίνη. Πιστεύω όμως εγώ έτσι με την εμπειρία που έχω ότι θα μπορούσα να κάνω παραπάνω πράγματα με το υλικό που είχαν, χωρίς να θέλω να ρίξω κάπου μορφή να πω κάτι για. Αλλά πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά πιστεύω ότι δαπανηθήκαν και κάποια χρήματα όπως όλες τις ομάδες αυτές. Πιστεύω ότι ήταν για παραπάνω. Αλλά και αυτό επιτυχία ήταν που φτάσανε εδώ που φτάσαν και μακάρι και του χρόνου να μπορέσουν να φτάσουν να πάνε και Super League. Παναξιακός και Μύκονος, ΓΑΜΑ Εθνική. Πώς είδατε τη ΓΑΜΑ Εθνική, αυτό το λίγο που παίχτηκε? Θα έλεγα για το. Θα ξεκινήσω πρώτα να πω για τη Μύκονο. Η Μύκονος είχε μια ομάδα που, παρόλο που είχε δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή, από ό,τι είχα δει και είχα διαβάσει, νομίζω δικαίωσαν στην κατηγορία. Είχε καλή ομάδα. Κάναν και τις κινήσεις η διοίκηση αυτές που έπρεπε και από θέμα προπονητή μέχρι και ο Σάκης ο Τσιόλης πήραν για τεχνικό διευθυντή εκεί και δικαίως έμεινε στην κατηγορία. Πιστεύω ότι ο Παναξιακός, η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε να μείνει στην κατηγορία.
αλλά για να μείνεις στην κατηγορία θα πρέπει πιο μπροστά να κάνεις κάποια πράγματα ώστε να σου βγουν στη συνέχεια. Εάν δεν κάνεις αυτά τα πράγματα από την αρχή, μετά δεν μπορείς να το πετύχεις αυτό στη μέση της χρονιάς και ας ήρθε ο COVID, όπως και για όλες τις άλλες ομάδες είχε έρθει. Και είναι κακό ολόκληρη να άκουσε εδώ να μην έχει μια ομάδα γάμα εθνική. Να είναι γάμα εθνική. Και βλέπουμε εξάλλου ότι και σε νησιά άρχισαν και κάνουν συνεννώσεις οι ομάδες. Συνεργασίες. Ναι, συνεργασίες. Έχουν ακαδημίες και έχουν και μια ομάδα η οποία παίζει. Ακόμα και ομάδες τοπικού έχουν μαζί, κάνουν συνεργασίες και κάνουν μια ομάδα. Μπαίνουν οι παράγοντες. Γιατί κακά τα ψέματα, οι παράγοντες είναι αυτοί που έχουν μια ομάδα και βάζουν και τα χρήματά τους και τις ώρες τους. Όπως έγινε και στη Σαντορίνη. Όπως έγινε και στη Σαντορίνη. Και στη Μύκονο έγινε, με το Ανωμερά. Με τις δύο ομάδες, ναι. Ναι, αυτές οι ομάδες έγιναν μία. Κάποτε πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και εδώ. Πρέπει να αλλάξουν μυαλά οι παράγοντες που είναι και θέλουν να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Να έχουν το μυαλό τους λίγο να πάει λίγο πιο μπροστά, ώστε να μπορέσει και εδώ η Νάξος. Γιατί έχει και γήπεδο, έχει και στο Αγιασανή γήπεδο, να κάνουν ακόμη ένα γήπεδο όλοι μαζί, αν ενωθούν, θα μπορέσουν να πούνε και στο Δήμο να κάνουν. Γιατί σήμερα, κακά τα ψέματα, τα παιδιά όλα πρέπει να στραφούν και στον αθλητισμό. Έτσι. Ναι, πιστεύω ότι δικαιούται η Νάξο να έχει μια ομάδα πιο πάνω κατηγορία. Και αν δεν είναι εκεί, πιστεύω ότι είναι από αυτό. Δεν υπάρχουν, εγώ το πω, μα δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Είναι λόγω παραγόντων δεν είναι εκεί που πρέπει να είναι. Ναι. Κότς, συνεχίσετε τις προπονήσεις, ποιο είναι το πρόγραμμα για αυτό το σώμα. Το πρόγραμμα είναι τον Ιούλιο ότι θα κάνουμε όλες τις προπονήσεις μέχρι τέλη του Ιουλίου. Μπορεί να κάνουμε και 10 μέρες ακόμη από τον Αύγουστο και να τους δώσω ένα διάστημα 15-20 ημερών και να ξαναρχίσουμε μετά τη νέα χρονιά. Ωραία. Να σου ευχηθούμε καλή έτσι, χρονιά, μιας και θα είναι μικρό το διάστημα που θα σταματήσετε. Και μακάρι όλα να πάνε καλά, μακριά από COVID και όλα αυτά, να μην έχουμε πανδημίες, διακοπές από πρωταθλήματος, διακοπές από προπονήσεων, όλα αυτά τα άσχημα που συνέβησαν πέρυσι. Εύχομαι κι εγώ και εύχομαι ότι το καλύτερο και σε εσάς και μεγάλο και αυτό που κάνετε εξής, είστε κοντά μας πάντοτε και να είμαστε καλά και να έχει υγεία όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ.